Αγαπητοί μου μαθητές και μαθήτριες, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βιντεάκι στο οποίο θα μιλήσουμε και πάλι για την ελληνική γλώσσα. Αυτή τη φορά θα μάθουμε πού αλλού εκτός από το σώμα μας μπορούμε να βρούμε κάποια μέρη του σώματός μας. Σας φαίνεται παράξενο? Αμέσως θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Σκεφτήκατε ποτέ? Έχουμε μάτια. Οι άνθρωποι έχουμε μάτια. Πού αλλού μπορούμε να βρούμε μάτια? Μπορούμε να βρούμε μάτια στα δέντρα. Την άνοιξη, λίγο πριν βγουν τα ωραία φρέσκα πράσινα φυλλαράκια, στα κλαδιά των δέντρων δημιουργούνται μικρά εξογκώματα. Μικρά εξογκώματα από τα οποία μετά βγαίνουν τα φύλλα. Αυτά τα εξογκώματα είναι τα μάτια των δέντρων. Και μάτια έχει και η κουζίνα σας. Όχι η κουζίνα το δωμάτιο, αλλά η κουζίνα εκεί που μαγειρεύουμε. Στην Ελλάδα οι κουζίνες έχουν συνήθως 4 μάτια, 3 μεγάλα και ένα μικρό για τον καφέ μας. Αν θέλετε να βράσετε κάτι στο μάτι της κουζίνας, βάζετε την κατσαρόλα και πρέπει να το ανάψετε. Ανάβω το μάτι της κουζίνας. Αν το φαγητό σας είναι έτοιμο και δεν είστε εκεί κοντά, μπορείτε να ζητήσετε από κάποιον να κλείσει το μάτι της κουζίνας. Μπορείς, σε παρακαλώ, να κλείσεις το μάτι της κουζίνας. Το φαγητό νομίζω είναι έτοιμο. Αυτιά. Αυτιά. Αν θέλετε να πείτε κάτι με έναν φίλο σας, αλλά θέλετε να μείνει μεταξύ σας, να μην το μάθει όλος ο κόσμος, μπορεί να του πείτε: μίλα σιγά. Και οι τείχοι έχουν αυτιά. Αυτό σημαίνει ότι πολύ εύκολα μπορεί κάποιος από γύρω να ακούσει το μυστικό μας και μετά δεν θα είναι πια μυστικό. Τρίτο σημείο του σώματός μας που υπάρχει και έξω από το σώμα μας είναι η μύτη. Είπαμε μάτια, αυτιά, μύτη. Μύτη έχουν τα μολύβια. Μύτη έχουν οι βελόνες, με τις οποίες ράβουμε, και οι καρφίτσες. Μύτη έχουν τα παπούτσια. Μύτη έχουν και τα πόδια μας. Αν είναι δυνατόν, θα μου πείτε. Ναι, τα πόδια μας έχουν μύτη. Είναι ακριβώς το σημείο εκείνο του ποδιού που μπαίνει μπροστά στη μύτη του παπουτσιού. Τα δάχτυλά μας δηλαδή. Και αν κάποιος δεν φτάνει κάτι που είναι πολύ ψηλά, μπορεί να σηκωθεί στις μύτες των ποδιών του για να το φτάσει. Χείλη. Χείλη έχουμε εμείς. Χείλη έχουν τα ποτήρια. Χείλη έχουν οι κούπες. Γενικά, εκεί που ακουμπάμε τα χείλη μας, μπορούμε να πούμε ότι είναι τα χείλη του ποτηριού ή τα χείλη του φλιτζανιού ή τα χείλη της κούπας. Λαιμό έχουν και τα μπουκάλια. Αυτό το μπουκαλάκι έχει ένα κοντό λαιμό. Όμως τα μπουκάλια του κρασιού έχουν μακρύ λαιμό συνήθως. Μέτωπο. Μέτωπο. Μιλάμε για το μέτωπο του πολέμου. Εκεί που αναπτύσσεται ο στρατός, ο ένας στρατός για να συναντήσει τον άλλον στρατό, είναι το μέτωπο του πολέμου. Εκεί δηλαδή το σημείο που πολεμούν οι δύο στρατοί. Φρύδι. Φρύδι έχουμε εμείς, αλλά έχουν και τα βουνά. Το φρύδι του βουνού είναι το σημείο του βουνού, η σιλουέτα του, αυτό που φαίνεται όταν κοιτάζουμε ψηλά προς τον ουρανό. Αν ένα βουνό είναι πολύ κοντά, μπορεί να βλέπουμε τα δέντρα στο φρύδι του βουνού, να τα ξεχωρίζουμε. Δόντια. Δόντια έχουμε εμείς. Δόντια έχει ο ήλιος το χειμώνα, όταν κάνει πολύ κρύο. Λέμε σήμερα, έχει ήλιο με δόντια. Ωραία λιακάδα, αλλά παγωνιά. Δόντια μπορεί να έχουν και οι χτένες. Τα βλέπετε, αυτή η χτένα. Και παλιά μάλιστα, δεν ξέρω αν γίνεται ακόμη τώρα, αλλά μάλλον όχι, παλιά οι φαντάροι στο στρατό είχαν μικρές χτένες για την τσέπη, τσατσάρες τις λέμε αυτές, και
πριν τελειώσουν τη θητεία τους, άρχιζαν να σπάζουν ένα-ένα τα δόντια της χτένας μέχρι την τελευταία μέρα που θα σήμανε την ελευθερία τους. Γλώσσα. Γλώσσα έχουμε εμείς και μάλιστα μπορεί να έχουμε κακιά γλώσσα. Κάποιος έχει κακιά γλώσσα σημαίνει ότι μόνο κακά λόγια ξέρει να λέει για τους άλλους. Όμως γλώσσα έχουν και τα παπούτσια. Να το παπουτσάκι πάλι και σας δείχνω την γλώσσα του παπούτσιου. Δεν έχουν όλα τα παπούτσια γλώσσα, αλλά αυτά που έχουν κορδόνια, συνήθως, πάντα νομίζω, έχουν και γλώσσα. Ευτυχώς δεν μιλάνε. Και σας έχω εδώ μία καρέκλα. Μία μισό, ένα καρεκλίτσα μου. Η καρέκλα αυτή έχει πόδια, όπως έχουμε και εμείς, αλλά δεν περπατάει. Έχει πλάτη, όπως έχουμε εμείς, αλλά δεν τις πονάει. Και η συγκεκριμένη καρέκλα έχει και μπράτσα. Μπράτσα συνήθως έχουν οι πολυθρόνες. Όχι οι καρέκλες, αλλά η δική μου καρέκλα έχει και μπράτσα. Στα μπράτσα της καρέκλας ακουμπάμε τα δικά μας μπράτσα. Στην καρέκλα, στην πλάτη της καρέκλας, ακουμπάμε τη δική μας πλάτη. Ένα μέρος του σώματος που μπορούμε να βρούμε σε πολλά μέρη είναι η καρδιά. Η καρδιά του ανθρώπου, η καρδιά των ζώων, αλλά λέμε και η καρδιά της πόλης. Είναι η καρδιά της πόλης, το κέντρο της πόλης. Λέμε επίσης, είμαστε στην καρδιά του χειμώνα. Ποιος μήνας είναι η καρδιά του χειμώνα? Ο Ιανουάριος, ή στην καρδιά του καλοκαιριού, αντίστοιχα. Όταν μιλάμε για την καρδιά κάποιου πράγματος, εννοούμε το κέντρο του. Εδώ χτυπάει η καρδιά της πόλης. Σημαίνει ότι εδώ γίνονται τα σημαντικά γεγονότα, εδώ μαζεύεται ο κόσμος, εδώ συμβαίνουν ενδιαφέροντα πράγματα. Εκτός από την καρδιά όμως, έχουμε και πνεύμονες. Πνεύμονες είναι τα δύο μέρη του σώματος που μας βοηθούν να αναπνεύσουμε και ανάμεσά τους βρίσκεται η καρδιά μας. Πνεύμονας, μεταφορικά, είναι ένα δάσος. Γενικά, είναι, εννοούμε το πράσινο είναι ο πνεύμονας, είναι αυτό που παράγει το οξυγόνο, το οποίο χρειάζονται οι δικοί μας πνεύμονες για να μπορούμε εμείς να αναπνέουμε. Έχω την εντύπωση ότι σας είπα για όλα τα μέρη του σώματος που μπορούμε να βρούμε αλλού, αλλά αν έχετε κάτι άλλο υπόψη σας, μοιραστείτε το μαζί μας, σας παρακαλώ, θα είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε. Επίσης, μπορείτε να γράψετε κάτω, αν στις γλώσσες σας έχετε κάτι αντίστοιχο ή κάποιο άλλο σημείο του σώματος που έχει μία τέτοια χρήση, που το βρίσκουμε και κάπου αλλού εκτός από το σώμα μας. Σας άρεσε αυτό το βίντεο? Το βρήκατε ενδιαφέρον? Αν σας άρεσε, δώστε του ένα like και αν θέλετε να βλέπετε και άλλα βίντεο, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Προς το παρόν, σας χαιρετώ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας!